Δεν έχει κλείσει τίποτα, διαμηνύουν κυβερνητικά στελέχη αναφορικά με τη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη, παρότι δεν κρύβουν δημόσια την ικανοποίησή τους για τη σύγκληση ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και την Τρόικα που επετέφθηκε στην τελευταία συνάντηση. Το σκληρό παζάρι φαίνεται πως κατέληξε σε αμοιβές υποχωρήσεις. Οι εκπρόσωποι των δανειστών συμφωνούν σε 18 αντί για 12 δόσεις στην πάγια ρύθμιση. Ενώ και η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι διατεθειμένη να συνενέσει σε 48 αντί για 60 δόσεις στη λεγόμενη ρύθμιση της ίστατης ευκαιρίας. Όπως καταλαβαίνετε, θεωρήθηκε υπερβολική η δική μας άποψη περί 60 δόσεων. Θα πέσει αυτό κάπως, αλλά και εγώ άκουσα για τις 48 χθες όπως προέκυψε από τα τεχνικά κλιμάκια. Νομίζω ότι δεν έχει τόσο σημασία αυτό όσο ότι είμαστε κοντά σε κάποια συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση θα διέπεται από την ίδια φιλοσοφία τόσο όσον αφορά τις οφειλές στα ταμεία όσο και τα χρέη στην εφορία. Αντικείμενο της τελικής διαβούλευσης είναι το αν θα υπάγονται σε ευνοϊκές ρυθμίσεις μόνο επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο. Πάντως, ο βασικός κορμός της συμφωνίας, εφόσον οριστικοποιηθεί, προβλέπει κεφαλαιοποίηση των οφειλών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2012, καταβολή μόνο των τρεχουσών εισφορών το πρώτο εξάμηνο του 2013 και στη συνέχεια καταβολή τρεχουσών προς αυξημένες αρχικά κατά 1% επί του συνόλου της οφειλής. Επειδή λοιπόν υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία δραστηριοποιούνται και είναι εποχιακά, να πληρώνουν όποτε μπορούν περισσότερα χρήματα στις δόσεις τους και όποτε δεν μπορούν να πληρώνουν λιγότερα. Από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις θα αποκλείονται οι πτωχευμένες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που κατ' επανάληψη έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις αλλά δεν ήταν συνεπείς στην αποπληρωμή. Τα όσα αναγράφονται σήμερα για 24 ή 48 δόσεις, την ώρα που η ίδια η κυβέρνηση ζητά τουλάχιστον τις 60, προκαλεί μελαγχολία αλλά ταυτόχρονα και θυμό, καθώς για ακόμα μία φορά αποδεικνύεται ότι η συγκυβέρνηση Σαμαρά δεν κυβερνά αλλά έχει παραδώσει τα κλειδιά της χώρας στους απεσταλμένους των δανειστών. Δικαίωμα ρύθμισης με πολλές δόσεις θα δίνεται σε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο μόνο μία φορά και εναλλακτικά θα μπορεί να κάνει χρήση της πάγιας ρύθμισης με πιο αυστηρούς όρους.